Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξανά εμπλοκή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι δύσκολος ο καιρός. Το έχουμε ξαναδεί βέβαια το έργο. Ήθελα εγώ καταρχήν να ρωτήσω πριν πάμε στις εκτιμήσεις και τα λοιπά, αν έκαθεν οι δανειστές είχαν την τάση να ζητούν μέτρα και μετά τη λήξη των προγραμμάτων. Είναι πάγια τακτική έτσι δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς τα προγράμματα είναι προφανές ότι τελειώνουν κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά τα χρέη που δημιουργούν τα ίδια τα προγράμματα με τα χρήματα που μας δίνουν επεκτείνονται και μετά από τα ίδια τα προγράμματα. Δηλαδή θα χρωστάμε για 30-40 χρόνια. Ναι, αυτό γιατί... που λοιπόν επισήμως προβλέπεται είναι ότι όταν λήξουν τα προγράμματα μπαίνουν σε μια επόμενη φάση, ας το πούμε, λειτουργίας τους, στην οποία η εξέταση της οικονομίας δεν είναι τόσο συχνή κάθε τρίμηνο, είναι κάθε εξάμηνο ή και πιο αραιά. Αλλά όμως πάλι θα απαιτείται να παίρνουν διορθωτικές κινήσεις στην περίπτωση που δεν κινούνται τα πράγματα όπως εν πάση περιπτώσει έχουν συμφωνηθεί, για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πληρωμές της χώρας μας προς τους δανειστές. Αυτό το δέχεται η κυβέρνηση, απλά λέει δεν χρειάζεται να το νομοθετήσουμε. Μας έχουμε μια δεξαμενή, φαντάζομαι, με αυτά τα μέτρα που θα είναι προσυμφωνημένα, αλλά γιατί πρέπει να νομοθετηθεί εκ των προτέρων? Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει την εμπιστοσύνη ότι ό,τι χρειαστεί θα το κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Δηλαδή με το γεγονός της δράσης της του Δεκεμβρίου, στην οποία δεν συνεννοήθηκε με κανέναν και έκανε αυτή τη μονομερή ενέργεια, η οποία όπως είχα τότε εγώ καταγγείλει, δεν την έκανε τουλάχιστον, εγώ δεν είχα πρόβλημα να είναι μονομερής, αλλά δεν την έκανε τουλάχιστον με έναν τρόπο που να τηρεί τη συμφωνία. Άρα να έχει επιχείρημα ότι εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο. Παρατήρησα και τη συμφωνία μου και αν θυμάστε είχα καταθέσει τροπολογία με την οποία θα μπορούσε να ξοδέψει ή να δώσει αυτά τα χρήματα στον ελληνικό λαό, αλλά σύμφωνα με τους όρους στους οποίους ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε υπογράψει το 2015. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαν επιχείρηματα οι Ευρωπαίοι εναντίον της κυβέρνησης όπως έχουν τώρα και γι' αυτό δεν θέλω να πω τιμωρούν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουν την εμπιστοσύνη ότι θα τηρεί τις δεσμεύσεις. Είναι τιμωρητικού χαρακτήρα, είναι ουσιαστικό, δηλαδή έριξε έξω το πρόγραμμα και τη συμφωνία αυτή η παροχή, ή είναι ότι επειδή με ρώτησες και εγώ θα σου δείξω? Όχι, όχι. Είναι διπλό το πρόβλημα. Το πρώτο είναι δεν σε εμπιστεύω. Ναι, δηλαδή είμαι συνεταίρη και δεν σε εμπιστεύω. Αυτό δηλαδή δεν είναι θέμα τιμωρίας, είναι δεν έχω την εμπιστοσύνη, μου λες ψέματα. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση έχει χαλάσει την ποιότητα των δημοσίων οικονομικών. Δηλαδή, αν δούμε τα νούμερα, τι έκανε από το 2015 στο 2016. Αύξησε τους φόρους κατά 4 δις και παραπάνω. Είχαμε δηλαδή μια τεράστια απόδοση στους φόρους και μάλιστα 2,5 δις από αυτά ήταν υπεραπόδοση σε σχέση με το τι είχε υπολογίσει. Αυτό βέβαια επειδή ήταν και ο τομέας σας, πήγε καλά στα έσοδα όμως αυτό το διάστημα. Πήγε καλά στα έσοδα, κυρίως γιατί αυξήθηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι φόροι υπέρμετρα και γιατί έγιναν και κάποια μέτρα που δεν μέτρησαν στο πρόγραμμα, αλλά βέβαια είχαν αποτέλεσμα γιατί δεν τα πίστευαν οι Ευρωπαίοι. Εν πάση περιπτώσει γίναν όμως, φέραν κάποια έσοδα και έτσι είχαμε αυτή την υπεραπόδοση. Το δεύτερο όμως και χειρότερο είναι ότι αύξησε τα έξοδα και αύξησε τα έξοδα κατά 1,3 δις στο μισθολογικό κονδύλι. Αυτό λοιπόν που φοβούνται οι Ευρωπαίοι και θα φοβόταν κατά την άποψή μου κάθε λογικός παρατηρητής είναι ότι αν και όταν ο ελληνικός λαός δεν αντέξει άλλο την πληρωμή αυτών των φόρων και εισφορών και ξέρετε ότι μπορεί σε 3 μήνες, μπορεί σε 6 μήνες, θα καταρρεύσουν, αλλά δεν αντέχει ο κόσμος. Δηλαδή πραγματικά βλέπετε, κυκλοφορείτε στον δρόμο πως όλοι παραμιλάνε με όλες αυτές τις φορές και τους φόρους που έχουν να πληρώσουν. Όταν λοιπόν σταματήσει αυτό, το κονδύλι για τους μισθούς θα μας μείνει μόνιμο. Δηλαδή το 1 δις αύξηση με όλες αυτές τις προσλήψεις, τις μονιμοποιήσεις, τους μετακλητούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που η κυβέρνηση αυτή έχει αυξήσει κατά 1,3 δις, ξαναλέω, το μισθολογικό κονδύλι του δημοσίου από το 2015 στο 2016, θα μείνει μόνιμο και τα έσοδα θα πέσουν εκεί που ήταν. Σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει πολύ δύσκολα μέτρα όπως απολύσεις και δεν πρόκειται να το κάνει. Και γι' αυτό
την πιέζουν από τώρα να πάρει αυτά τα μέτρα. Πάντως στη χρονιμέ... Μόνη της δηλαδή έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για αυτή την πίεση που αυτή τη στιγμή υφίσταται. Κύριε Θεοχάρη, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχουν και εκτιμήσεις και από τον Νίκο Μούντις ότι θα επιτευχθεί τελικά ένας πολιτικός συμβιβασμός και από μέσα της Γερμανίας μέσα ενημέρωσης ότι λίγο θα κάνουν οι Έλληνες περικοπές, οι Γερμανοί λίγο θα δεσμευτούν για ελάφρυση του χρέους. Κάποια στιγμή το ΔΝΤ θα συμμετάσχει με ένα μικρό ποσό στη διάσωση. Εν πάση περιπτώσει, θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση γιατί αυτό συμφέρει. Είναι η λιγότερο ακριβή λύση, όπως γράφει και η Die Zeit. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Εγώ την έχω πει, κύριε Βουζά, από το Δεκέμβριο, ότι οδεύουμε προς μια λύση, όσο και αν θέλουμε να κάνουμε αυτές τις, το ύψωμα των τόνων για λόγους εσωτερικής κατανόησης, όχι μόνο ελληνικής, έτσι, και της ευρωπαϊκής. Μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία είναι σε προεκλογική περίοδο και βολεύει πάρα πολλούς να το παίζουν αυστηροί εναντίον της χώρας μας. Λοιπόν, έχω πει λοιπόν ότι θα έρθουμε σε μια συμβαστική λύση. Μάλιστα περιέγραψα από το Δεκέμβριο ότι κατά την άποψή μου το φορολόγητο θα ήταν αυτό που θα έδινε η κυβέρνηση και θα ήλπιζε να γλιτώσει τις συντάξεις. Φαίνεται ότι ίσως ούτε καν αυτό δεν θα τα καταφέρει να πετύχει. Δηλαδή κάτι θα δώσει και για τις συντάξεις, ίσως αυτό μέσα στον κόφτη, κάτι κάπως θα το περιγράψει. Το χειρότερο όμως είναι, όχι τόσο αυτό, είναι ότι ο συμβασμός αυτός πάλι είναι ο χειρότερος δυνατός για τη χώρα μας με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε όλο αυτό το, την κατάσταση και έδωσε το άλοθη στο να μην βρεθεί, να μην πιεστούν το IMF και οι Γερμανοί να βρουν μια συμβαστική λύση. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα πάρουμε τα μέτρα και δεν θα πάρουμε το μεσοπρόθεσμο και πολύ πιθανό δεν θα πάρουμε ούτε την ποσοτική χαλάρωση. Αυτό σημαίνει ότι και το αφήγημα της κυβέρνησης για οτιδήποτε θετικό σε αντάλλαγμα αυτών των μέτρων είναι ανύπαρκτο. Και ως αποτέλεσμα έχω την αίσθηση η κυβέρνηση σήκωσε τους τόνους της δραχμής τις τελευταίες μέρες να φοβήσει λίγο τον κόσμο, ώστε να μπορέσει να περάσει ευκολότερα τα δυσβάστακτα μέτρα, τα οποία είναι και άδικα. Δηλαδή δεν, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να ψηφίσει αυτά τα μέτρα, εάν δεν συνοδευτούν και από κάποιες αντισταθμιστικές κινήσεις στο ζήτημα το επενδυτικό, δηλαδή για να γίνουν ευκολότερα επενδύσεις. Λέτε ότι το σενάριο του Brexit δεν εκπορεύεται από τον Wolfgang Schäuble αλλά από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί εμείς καταλαβαίναμε ότι είναι σαν ένας τρόπος πίεσης από την πλευρά Schäuble. Γιατί δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς να ζητήσουν την έξοδο κάποιας χώρας οι Ευρωπαίοι, παρά μόνο αν το αποφασίσει η ίδια η χώρα? Ο Wolfgang Schäuble και η ελληνική κυβέρνηση είναι σύμμαχοι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στην πραγματικότητα ο Σόιμπλε από πάντοτε ήθελε τη χώρα μας εκτός Ευρωζώνης, τη θεωρεί αδύναμη και ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τα αυστηρά μέτρα που χρειάζεται να πάρθουν. Η κυβέρνηση μέχρι το 2015 ήταν σύμμαχός του και αυτό ήταν το σχέδιό της. Είδε ότι δεν μπορούσε να το υλοποιήσει. Και γι' αυτό εξάλλου στη ρητορική της μετά όταν έκανε στροφή λέει ότι εμείς όταν καταλάβαμε το σχέδιο του Σόιμπλε, θυμάστε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή εκείνα τα βράδια που ψηφιζόντουσαν τα διάφορα νομοσχέδια της συμφωνίας, ότι εμείς δεν πρόκειται να είμαστε σύμμαχοι του Σόιμπλε και δεν θα πάμε στο σχέδιο της δραχμής. Τώρα ο κύριος Σόιμπλε, παρόλο που το πιστεύει ουσιαστικά, προφανώς το χρησιμοποιεί και ως μπαμπούλα. Αυτό το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση. Δυστυχώς, στην πράξη, όσο και αν φωνάζουν, οι καλύτεροι εκπρόσωποι του Σόιμπλε είναι αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι, αν πάμε λίγο κανένα δύο βήματα πιο μπροστά, κύριε Θεοχάρη, και πείτε ότι επιβεβαιώνεται αυτό που υπάρχει σαν εκτίμηση και το αναφέρατε και εσείς, ότι θα κλείσει με κάποιο τρόπο η συμφωνία και με επώδυνα ή λιγότερο επώδυνα μέτρα. Αυτό στην πράξη όμως, από ό,τι φοβάμαι, δεν είναι και το τέλος αυτής της ιστορίας, ούτε θα είμαστε πολύ καλύτερα. Θέλω να πω ότι υπάρχει ο κίνδυνος πολύ σύντομα και αν δεν καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, να έχουμε βγει στις αγορές όπως συνηθίζουμε να το λέμε, να χρειαστούμε πάλι χρηματοδότηση. Ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος. Καλώς κακώς ο σκόπελος που έχουμε να περάσουμε τώρα είναι, ας το πούμε, μας δίνει μια ανάσα μέχρι αρχές του επόμενου έτους ή άντε μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους που λύγει το πρόγραμμα. Ναι. Μετά η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει μέχρι τότε βγει στις αγορές. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει, γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Για να βγει στις αγορές πρέπει το επιτόκιο να είναι χαμηλό, διότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε με 1,5%. Ναι. Εάν δεν το καταφέρουμε να το ρίξουμε κάτω από 5, το να βγούμε στις αγορές θα μας είναι πάρα πολύ επώδυνο και ακριβώς δεν ανταλλάσσει δάνεια του 1,5% με δάνεια του 10%.
πρέπει να το ανταλλάξεις με δάνειο του 4,5%. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να βγούμε στην ποσοτική χαλάρωση, διότι με αυτή την ποσοτική χαλάρωση μπαίνει ένας μεγάλος παίκτης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αγοράζει τα ομόλογά μας και άρα ρίχνει τις τιμές τους και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Αυτό δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή και συνεπώς η κυβέρνηση στα μέσα του 2018 θα έρθει πάλι στο δίλημα να περάσει ένα τέταρτο μνημόνιο, γιατί μάλλον χάνει το τρένο του να βγει στις αγορές. Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία θα έχουμε να τα συζητάμε τότε. Και αν θέλουν να μας δανείσουν και τα λοιπά. Ναι, και αν θα υπάρχει δυνατότητα. Εκεί θα έχουμε μεγάλα πολιτικά προβλήματα. Ναι. Βεβαίως, εκεί θα έχουμε το θέμα δραχμής πάλι να επανέρχεται πολύ ισχυρό. Και προφανώς θα είναι μια τραγική κατάληξη αν οδηγηθούμε σε αυτό, διότι η δραχμή είναι μια τεράστια λιτότητα η οποία θα έρθει με τη μορφή του πληθωρισμού που θα τρώει τις καταθέσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτοί είναι που θα το πληρώσουν, όσοι έχουν λεφτά στην τράπεζα, όσοι είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και συνεπώς αυτή η λιτότητα θα έρθει μετά από 8 χρόνια αιματηρής λιτότητας του ελληνικού λαού. Θα το συζητούσα με πολύ ευκολία στην αρχή της κρίσης. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Πιο διαστραμμένο μυαλό μπορεί να το σκεφτεί ως συνειδητό σχέδιο αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, μετά από 8 χρόνια κρίσης. Κύριε Θεοχάρη, να έρθουμε λίγο και στα εσωτερικά μας και στα εκλογικά σενάρια θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το ποτάμι, γιατί βλέπουμε ότι αποδομείται σιγά-σιγά. Έχει μείνει με 6 βουλευτές μαζί με τον κύριο Θεοδωράκη. Το δρόμο που ξεκινήσατε εσείς τον ακολούθησαν και άλλοι. Με διαφορετικές διαδρομές, βέβαια. Ναι. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι κάποιοι. Δεν είναι ο ίδιος δρόμος ακριβώς. Κάποιοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι πήγαν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εσείς όμως από τη στιγμή της ανεξαρτητοποίησής σας παραμένετε ανεξάρτητος. Να ρωτήσω έτσι ευθέως, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, ας πούμε, για το δρόμο που θα ακολουθήσετε στην πορεία, ενδεχομένως με κάποια από τα κόμματα, τα υπάρχοντα κόμματα? Κοίταξε, καταρχήν σε σχέση με το ίδιο το ποτάμι, είναι θλιβερό πως πήρα την ελπίδα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι με την πολιτική και τους ξανά έδωσε ελπίδα και τη μετέτρεψε αυτή την ελπίδα σε απελπισία. Δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να φέρει την πραγματική ανανέωση στην πολιτική ζωή του τόπου. Καλώς κακώς εγώ έφυγα νωρίς καταγγέλλοντας αυτή τη λογική της διπλωσίας. Αυτή τη λογική πληρώνει σήμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης και το ποτάμι. Ελπίζω να βρουν το δρόμο να παίξουν έστω και τώρα την ίστα στιγμή κάποιο οικοδομικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Όταν λέτε τη γλωσσία, εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα ότι είμαστε εδώ, ανήκουμε εκεί. Σε πολλά επίπεδα. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Ακόμα και τώρα είναι παγιδευμένη στην ακινησία, διότι αν συνεργαστούν με τον ένα θα φύγουν κάποιοι, αν συνεργαστούν με τον άλλο θα φύγουν κάποιοι άλλοι. Γιατί ακριβώς δεν είναι ένα project πολιτικό που ενώνει τους ανθρώπους, αλλά ήταν απλώς η αγανάκτηση για το πώς ήταν το πολιτικό σκηνικό. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Έτσι. Ο σκοπός είναι να διορθώσεις 5 πράγματα στην κοινωνία και να αλλάξεις 5 πράγματα. Οπότε με το που πας θετικά να πεις εγώ πρέπει να αλλάξω κάτι, μπαίνεις στη συζήτηση προς ποια κατεύθυνση. Προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Ναι. Δεν είναι απλώς. Μπορούμε να ενωθούμε καταγγέλλοντας κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε όταν αρχίσουμε και το διορθώνουμε. Αυτό από τη μία μεριά. Αυτό που γινόταν την περίοδο εκείνη που εγώ έφυγα ήταν ότι ενώ δεν πίστευε σε συνεργασία με την Δημοκρατική Συμπαράταξη, καθόταν σε μια συζήτηση ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία να την καταγγείλει. Αυτό ήταν μια αυτοκτονική πολιτική. Το επεσήμενα και εκείνη τη στιγμή. Έλεγα ότι αυτά δεν έχουν νόημα. Είναι τακτικισμοί του χειροτέρου είδους, ό,τι χειρότερο δηλαδή είχε βγάλει μεταπολίτευση, μάλιστα και στο πιο ανίκανοτο, οπότε δεν νομίζω ότι είχε κανένα νόημα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας προσπαθεί με τον τρόπο του να συμβάλλει, ελπίζω να βρει τον τρόπο και το ποτάμι να συμβάλλει στην πολιτική ζωή. Σε ό,τι σας αφορά, κύριε Θεοχάρη. Όσο αφορά σε μένα, εγώ όλο αυτό το διάστημα προσπαθώ και κάνω προτάσεις για το πώς θα φύγουμε σε διάφορους τομείς. Αυτή την περίοδο συνεργαζόμαστε με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, που είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας τώρα στην κυβέρνηση πριν τις εκλογές της κυρία Θάνου, και με τον Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, σε μια προσπάθεια να πούμε επιτέλους ότι πώς θα ήταν ένα ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, τι θα σήμαινε για τις επενδύσεις, τι θα σήμαινε για το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσματα, τι θα σήμαινε στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό.
Προσπαθούμε λοιπόν να μπολιάσουμε, να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή είναι η εστίαση που κάνω αυτή την περίοδο. Πάντως βλέπω μια να ακόμα... βοηθήσω το δημόσιο διάλογο. Το δημόσιο διάλογο, αλλά μια ακόμα ομάδα να δημιουργείται. Μας αναφέρεται τον κύριο Χρυστοδουλάκη, τον κύριο Νεκτάριο. Μια άλλη ομάδα είναι μια δεξαμενή σκέψη. Του κυρίου Φλωρίδη, της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Ραγκούση. Κάποια άλλη είναι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, μια άλλη είναι παραπέρα. Ο χώρος, το ποτάμι, κάποια ανεξάρτητα κτλ. Ο χώρος έχει πολυδιάσπαση, αυτό που λέμε κέντρο, σοσιαλδημοκρατία, δεν ξέρω πώς θα το... Κέντρο αριστερά, τέλος πάντων. Ναι, ναι, φιλελεύθερο. Κοιτάξτε, κέντρο. Είχε, η αλήθεια είναι ότι είχε περισσότερη πολυδιάσπαση. Σιγά σιγά υπάρχει μια διαδικασία ενοποίησης και νομίζω ότι κάποιες κινήσεις που γίνονται οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζήτημα το δικό μου προσωπικά, και δεν προσπαθούμε να κάνουμε μια άλλη με ένα άλλο πολιτικό κόμμα, προ αυτό προσπαθούμε είναι να δώσουμε ένα απτό πρόγραμμα, ένα σχέδιο δράσης, όχι πια σωτηρίας, όπως λέμε συνέχεια, λες και έχουμε όλοι μας να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα σώζεται μόνο από τους ίδιους τους Έλληνες και από τους πολίτες της. Να δώσουμε ένα σχέδιο εξόδου, ώστε να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουμε επί τη βάση του τι θέλουμε να κάνουμε και όχι επί τη βάση της προσωπικής διάσωσης του καθενός από εμάς, ας πούμε, στο τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές ή, ξέρω εγώ, στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το ζήτημα είναι αυτό. Το κάνουμε επειδή ακριβώς και ο κ. Χρυστοδουλάκης είναι ένας οικονομολόγος που ξέρει αυτά τα θέματα, έχει και τις επαφές και μπορούμε να συζητήσουμε για το τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση η οποία είναι στον αέρα μόνο. Mm-hmm. Όχι όμως μια πρόταση που αν θέλετε θα τη δεχτούν απαραίτητα από το εξωτερικό τόσο εύκολα, αλλά χρειάζεται μια πίεση για να γίνει αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να χτιστούν και γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Από τη μία μεριά και από την άλλη και ο κ. Νεκτάρος και εγώ έχουμε ο καθένας στο φορολογικό, κύριος Νεκτάριος, στο φορολογικό εγώ και στο ασφαλιστικό κύριος Νεκτάριος, την, ας το πούμε, γνώση να μπορέσουμε να προσφέρουμε, mm-hmm. ακριβώς να προσφέρουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο. Η προσπάθειά μας λοιπόν είναι μετά να συζητήσουμε και να πείσουμε ανθρώπους, να δούμε από όλο το πολιτικό φάσμα ποιοι άνθρωποι μπορούν να συζητήσουν επί τη βάση αυτής της πρότασης και πώς μπορούμε σαν εθνική πρόταση πια να την προωθήσουμε για να φύγουμε επιτέλους αυτή την κρίση. Ο σκοπός είναι να λύσουμε τα mm-hmm. προβλήματα του κόσμου, όχι να δούμε ποιο κόμμα θα ενωθεί με ποιο άλλο και ποιο πίνει καφέ με ποιον. Εκτιμάτε. Σωστά. Εκτιμάτε, κύριε Θεοχάρη, και με αυτό να κλείσουμε ότι υπάρχει ο χρόνος για όλες αυτές τις συζητήσεις ή γιατί γίνονται και διάφορες συζητήσεις επί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ή θα σας προλάβουν οι εξελίξεις? Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Όπως είπαμε, άμα σκέφτεσαι το πώς θα είσαι χρήσιμος και όχι το πώς θα σωθείς, αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα σε σχέση με το να μπορέσεις να αρθρώσεις ένα πιστικό και ρεαλιστικό σχέδιο. Mm-hmm. Από την άλλη, αν μου ζητάτε την εκτίμησή μου, δεδομένου ότι πιστεύω, όπως συζητήσαμε προηγουμένως, ότι θα υπάρξει συμφωνία, νομίζω ότι τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως θα απομακρυνθεί το σενάριο. Το επόμενο, θα απομακρυνθεί αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως, εδώ είμαστε. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.